Τι να σας πω, είναι ένα μέτρο μέσα σε όλα τα σπασμωδικά που γίνονται τελευταία. Τέλος πάντων είναι νόμος πλέον, είναι υποχρεωτικό να τοποθετηθεί ένα καρτελάκι δίπλα στο ταμείο, στο οποίο να αναγράφει αυτά που προείπατε. Πρέπει να είναι και σε δύο γλώσσες κιόλας, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ε, νομίζω είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν αναδιαστήματα με το ελληνικό κράτος. Ε, τοποθετείται, δεν εφαρμόζεται, βγαίνει, Όλα γίνονται έτσι συνήθω. Τέλο πάντων, υποχρέωση των συναδέλφων είναι να τοποθετήσουν ένα τέτοιο ταμπελάκι και προ διευκόλυνσή του ο Εμπορικό Σύλλογο Δράμα έχει βγάλει τα ανάλογα τα ταμπελάκια που μπορούν να τα βρουν στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου οι συνάδελφοι και τα μέλη μα, τα οποία μπορούν να τα προμηθευτούν. Δωρεάν. Έχουν προμηθευτεί αρκετοί ή επειδή το μέτρο ξεκινά από σήμερα την εφαρμογή του, Πολλοί ακόμα είτε είναι διστακτικοί είτε δεν το γνωρίζουν όπω επίση φαντάζομαι δεν το γνωρίζουν και οι καταναλωτές. Δεν μπορώ να σα απαντήσω πόσοι τα προμηθεύτηκαν. Βέβαια, εμεί έχουμε στείλει μήνυμα σε όλου του συναδέλφου ότι υπάρχουν. Η γραμματέα μα ξέρει καλύτερα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τη Δευτέρα θα έχει μεγάλη προσέλευση για να τα προμηθευτούν. Mm -hmm. Πιστεύετε ότι αυτό το μέτρο θα μπορέσει να βοηθήσει στην πάταξη τη φοροδιαφυγή. Θεωρώ πω όχι δεν είναι με μια ταμπέλα να βγει το αποτέλεσμα και κυρίως εκεί που αποσκοπεί, δηλαδή το είπα και χθε στην εκπομπή που κάναμε είναι ότι ο στόχος είναι τα κέντρα διασκέδασης και τα και εστίασης στα οποία όπως είπαμε κανένα δεν πληρώνει στο Ταμείο. Πιστεύετε <Τι> ότι τώρα πια θα πληρώνουν? Τι εννοείτε, να πληρώνουν στο Ταμείο? Στο Ταμείο δεν πληρώνει κανείς αυτά τα καταστήματα, το πληρώνεις, το λογαριασμό σου έρχεται στο τραπέζι που κάθεσαι. Οπότε δεν έχει νόημα το να τοποθετείς το ταπελάκι δίπλα στο Ταμείο. Ε, τέλος πάντων εξαρτάται από τον κόσμο, ο κόσμος άμα ζητάει την απόδειξή του νομίζω ότι θα είναι όλοι υποχρεωμένοι να του τη δίνουν, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν.